Γεια σας αδέρφια. Λοιπόν, σήμερα θα κάνουμε ένα ξερισματάκι με το καλκουλατόρι, με το κομπιουτεράκι. Λοιπόν, τι θα κάνω σήμερα? Έχω δει πολλά αδέρφια και πολλούς αρχόντους ρωτάνε πολλές φορές, λέει, α, αυτό το σαπουνάκι πόσα ξερίσματα σου βγάζει. Παρουσιάζει κάποιος ένα σαπουνάκι, το άλλο σαπουνάκι πόσα ξερίσματα σου βγάζει. Οπότε σήμερα θα σας πω έναν τρόπο, δικό μου τρόπο, απλό τρόπο, όχι κάτι ιδιαίτερο. Πολύ απλό τρόπο, για να βρίσκετε πόσα περίπου, εντάξει τώρα 5 ξερίσματα πάνω, 5 ξερίσματα κάτω, πόσα ξερίσματα θα σας βγάλει ένα σαπουνάκι. Τα εργαλεία που θα χρειαστούμε είναι πολύ απλά. Χρειαζόμαστε μία ζυγαριά, εντάξει αυτή η ζυγαριά είναι μια φτηνή ζυγαριά που έχω πάρει από το eBay, δεν είναι, πώς το λένε, κάτι εξειδικευμένο, απλά θα σας τη δείξω όταν θα πάμε κάτω στον πάγκο, τώρα θα αλλάξω το πλάνο, θα σας τη δείξω πως λειτουργεί. Στο eBay την είχα πάρει γύρω στα 7-8 ευρώ, ούτε καν 10, κινέζικη είναι, μια κινέζικη χαζομάρα είναι. Αλλά εντάξει, έχει, πώς το λένε, την έχετε δει βέβαια και αυτή τη ζυγαριά που τη χρησιμοποιώ που ζυγίζω τις μηχανούλες. Έχει, μετράει μέχρι 0,1, πώς το λένε, γραμμάρια, δηλαδή μετράει από 0,1 γραμμάριο μέχρι 1 κιλό, μέχρι 1000, το γράφει και κάπου εδώ, δηλαδή η ικανότητα βάρους που έχει είναι από 1 γραμμάριο μέχρι 1000 γραμμάρια, δηλαδή 1 κιλό. Βασικά δεν είναι 1 γραμμάριο, είναι 0,1. Μπορεί να μετρήσει και 0,1 ή 0,5, μισό γραμμάριο. Οπότε καλό είναι να έχετε μια ζυγαριά η οποία να μετράει από 0,1. Υπάρχουν βέβαια και κάποιες άλλες που μετράει 0,01, ακόμα πιο ακριβές, αλλά εντάξει, δεν χρειάζεται τόσο τρελή ακρίβεια. 0,1 άμα έχει είναι μια χαρά. Οπότε θα χρειαστούμε μία ζυγαριά μικρούλα, σαν και αυτή εδώ. Εντάξει, χρειάζεται να κάνω τέρας. Και βέβαια, επίσης, θα χρειαστούμε ένα καλκουλατόρι. Ένα κομπιουτεράκι. Τι θα κάνω δηλαδή, οπότε τι θα κάνω σήμερα. Θα σας δείξω, θα κάνουμε το εξής. Θα χρησιμοποιήσω σήμερα σαπουνάκια για αυτό το πείραμα. Να δούμε πόσα ξερίσματα θα μας βγάλει. Π.χ. ένα προράσο. Όπα, κάτι μου μπήκε στο μάτι. Τεχνικό πρόβλημα. Μισό λεπτό να λύσω το τεχνικό πρόβλημα. Λοιπόν, θα χρησιμοποιήσω ένα προράσο. Άοσμο, θα σας πω γιατί. Το συγκεκριμένο, το άσπρο. Και επίσης, το οποίο είναι μαλακό, δεν είναι τέρμα σκληρό σαπουνάκι, το προράσω όπως ξέρετε. Και θα χρησιμοποιήσω και ένα τριπλής αλέσεως, όπως είναι το DR Harris, το οποίο έχω, και είναι και Sandalwood, είναι φοβερό σαπουνάκι. Και το DR Harris, το οποίο είναι τριπλής αλέσεως, για να κάνουμε αυτό το πείραμα, να δούμε πόσα ξέρισμα θα μας βγάλει ένα προράσο π.χ. Συγγνώμη, και ένα DR Harris και ένα τριπλής αλέσεως βασικά σαπουνάκι, γιατί εντάξει δεν έχουν ίδια συμπεριφορά. Και πώς θα γίνει αυτό? Λοιπόν, θα γίνει με τον εξής απλό τρόπο, πολύ απλό τρόπο. Θα ζυγίσουμε το σαπουνάκι όπως είναι στη ζυγαριά, θα πάμε κάτω τώρα στο πλάνο να σας το δείξω. Θα ζυγίσω το σαπουνάκι, να δω πόσο είναι. Θα το σημειώσω σε ένα χαρτάκι, θα μαρεγκάρω το κάνω μαρέγα κανονικά, θα ρίξω το ξύρισμα και την επόμενη μέρα θα τα αφήσω να στεγνώσει βέβαια το σαπούνι, και την επόμενη μέρα που θα είναι στεγνό όπως είναι τώρα, να μην έχει νερά μέσα, θα το ξαναζυγίσω και θα δω πόση ποσότητα λείπει από το, πώς το λένε, από το σαπουνάκι. Οπότε αν παράδειγμα λείπουν 2 γραμμάρια ή 3 γραμμάρια, ανάλογα τώρα δεν ξέρω το σαπούνι, γι' αυτό θέλω να κάνω κιόλας και σε triple milled και στο προράσο που δεν είναι triple milled, να κάνω έτσι μια δοκιμή, να δω πόσα γραμμάρια φεύγει από το ένα, πόσα από το άλλο, γι' αυτό έβαλα αυτά 2. Οπότε όσα γραμμάρια λείπουν
π.χ. 2 γραμμάρια, 3 γραμμάρια, 5 γραμμάρια θα δούμε πόσο θα λείπουν. Οπότε θα ξέρουμε σε ένα ξύσμα πόσα γραμμάρια σαπούνι χαλάμε περίπου. Και μετά θα κάνουμε μια απλή πράξη με το καλκουλατόρι. Π.χ. αν λείπουν παράδειγμα 3 γραμμάρια, π.χ. λέμε τώρα, πες ότι ξυριστώ με αυτό και λείψουν 3 γραμμάρια, οπότε αυτό είναι 150 γραμμάρια, οπότε θα πω 150 δια 3 γραμμάρια ίσον 50 ξυρίσματα. Δηλαδή αυτό θα είναι το αποτέλεσμα ουσιαστικά. Απλά πράγματα, αυτό που λέει, απλά μαθηματικά. Απλά για να δω όμως πόσα γραμμάρια λείπουν από το σαπούνι, πρέπει να κάνουμε αυτή τη δοκιμή. Επίσης να πω ότι θα χρησιμοποιήσω μία μεσαίου μεγέθους πινελάκι. Έχω αυτά τα τρία πινελάκια, παράδειγμα. Δεν θα πάω, π.χ. αυτή είναι 48, αυτή είναι η Simog Owners Club Heroes και αυτό είναι πάλι Heroes Simog Galahad. Το Galahad το πινελάκι που είναι πανέμορφο κιόλας. Λοιπόν, αλλά τι θα κάνω, λέω, δεν θα χρησιμοποιήσω, ξέρω εγώ, τη 48 που έχει, βλέπετε εδώ, ο φιόγκος της είναι τεράστιος, ούτε την Galahad που είναι πιο μικρός, πολύ πιο μικρός ο φιόγκος, θα χρησιμοποιήσω την Owners Club που είναι μέτριας, μεσαίου μεγέθους, να το πω, πινελάκι, το οποίο εντάξει δεν είναι ούτε, εντάξει τώρα το Omega μπορεί να φορτώσει, άμα το φορτώσω, να φορτώσει να με 280 γραμμάρια εδώ πέρα, να πούμε, να φορτωθούν. Και σε αυτή εδώ να φορτωθούν πολύ λιγότερα. Οπότε για να βγάλουμε ένα μέσο όρο βασικά, όχι εντάξει ότι θα είναι και το κάνω για λόγους ακριβίας, απλά είπα να διαλέξω ένα πινελάκι με φιόγκο το οποίο να έχει ένα μέτριο μέγεθος, ας πούμε, μην έχει ούτε πολύ μικρό ούτε τεράστιο, ούτε ας πούμε το μόκα. Π.χ. άμα βάλω το γιάκι το μόκα, τον ασβό που είναι 26 ολόκληρο πράγμα και φορτώσω, θα φορτώσω το μισό σαπούνι, να με... δεν έχει νόημα να το κάνω εκεί. Αυτό σκέφτηκα τέλος πάντων με την κλάβα μου. Οπότε θα πάω σε μέτριο πινελάκι, Simog Owners Club. Λοιπόν, αυτά αρχόντια. Πάμε λίγο κάτω εις τον πάγκο να σας δείξω τα calculations. Λοιπόν, αδέρφια, να είμαστε στον πάγκο. Εντάξει, το κομπιουτεράκι δεν θα μας χρειαστεί προς το παρόν. Απλά θα μας ζυγίσουμε. Αυτή είναι η ζυγαριά. Απλή ζυγαριά. Έχει on-off, έχει, πώς το λένε εδώ, τα mode, γιατί έχει γραμμάρια, έχει ounces, μετράει OZT, δεν ξέρω τι είναι αυτό, DWT, έχει διάφορα, τέλος πάντων, mode. Οπότε εμείς πάμε στα γραμμάρια. Και αυτό εδώ είναι το τάρε, το tear στη ζυγαριά, στο τάρε αυτή η χαζομάρα, είναι για να μηδενίζει τη ζυγαριά. Π.χ. όταν θέλεις να ζυγίσεις κάτι και είναι τεράστιο, π.χ. όπως αυτό και δεν μπορώ να το ζυγίσω, μπορώ να πάρω κάτι άλλο που βολεύει, π.χ. να τώρα πάρω αυτό το, για το πινελάκια που στεγνώνει, το στεγνοτήρι για τα πινελάκια, να πατήσω το τάρε, να το μηδενίσω για να το βάλω εδώ πάνω που είναι πιο βολικό, να το ζυγίσω το σαπουνάκι. Λοιπόν, κάτω το βάλω έτσι να φαίνεται κιόλας. Οπότε το τάρε είναι για, απλά για να μηδενίζεις τις ζυγαριές. Λοιπόν, οπότε πάμε τώρα να... Κάτσε να τη μηδενίσω. Λοιπόν, πάμε να ζυγίσουμε λόγω τα σαπουνάκια μας. Οπότε θα γράψω εδώ το προράσο και το DR Harris. Να δούμε πόσα γραμμάρια είναι το καθένα. Για να ξανάρθουμε μετά όταν κάνουμε το ξύσμα να δούμε πόσο λείπει. Αυτό το συγκεκριμένο, τι θα κάνω τώρα. Πήρα το άσπρο το προράσο γιατί θα το κάνω, θα φορτώσω το πινελάκι. Θα το φορτώσω στη φάτσα να δούμε ότι εντάξει, πώς το λένε, ότι το φόρτωμα που το έκανα είναι επαρκές για ένα ξύρισμα. Μετά θα το ξεβγάλω και θα ξυριστώ με το DR Harris, θα κάνω πάλι το ίδιο και στο DR Harris. Απλά πήρα το προράσο που είναι άοσμο να μην μπλέξω μετά τις, πώς το λένε, τις μυρωδιές. Και επειδή είναι και λίγο μαλακούτσικο έτσι το προρασάκι, δεν είναι τέρμα σκληρό. Αυτό το συγκεκριμένο το έχω χρησιμοποιήσει, αλλά δεν μας πειράζει, δεν μας απασχολεί. Εμείς θέλουμε να δούμε πόση ποσότητα φεύγει στο κάθε ξύρισμα. Αυτό π.χ. το προράσο είναι 150 γραμμάρια από τη μάνα του. Εγώ έχω χρησιμοποιήσει κάμποσο, όχι πάρα πολύ. Πόσο είναι αυτό, είναι 131 γραμμάρια τώρα. Αλλά δεν θα το ζυγίσω χώρια μόνο του.
επειδή και εσείς δεν μπορεί να μην μπορεί να το βγάλετε, όπως αυτό έχει κολλήσει π.χ. τώρα εδώ το σαπουνάκι, και επειδή μπορεί να μην υπάρχει δυνατότητα να βγάλεις το σαπουνάκι, δεν χρειάζεται, δεν μας απασχολεί αυτό. Οπότε τι θα κάνω, για να δούμε πόσο είναι και το κεσεδάκι επί τη ευκαιρία, σκέτο 27,6 γραμμάρια, περίπου 28 γραμμάρια είναι ο κεσές, τέλος πάντων. Οπότε θα ζυγίσω χωρίς το καπάκι του ή και με το καπάκι του μπορείτε να το κάνετε, απλά όποια, πώς το λένε, όποια, όπως θα το ζυγίσετε, αν το ζυγίσετε με το καπάκι, έτσι θα το ζυγίσετε και μετά, εννοείται. Και άμα το ζυγίσετε χωρίς το καπάκι, πάλι εννοείται μετά χωρίς το καπάκι. Οπότε εγώ θα τα ζυγίσω χωρίς τα καπάκια τώρα για να δούμε πόσο είναι. Οπότε το προρασάκι είναι 148,3 γραμμάρια. Για να δούμε. Εντάξει, γιατί και αυτές εδώ. 48,4,3,4. Εντάξει, 148,4 πέσει. Οπότε θα βάλω 0,3. Εντάξει, και αυτές οι ζυγαγίες δεν είναι και τέρμα ακρίβες, ήταν 0,1. Τέλος πάντων, θα βάλουμε 148, αφού τις περισσότερες βγήκε 148,4. Και το DR Harris, είναι 139,3. Για να δούμε. 39,2. 39,3. Πες 139,2. Εντάξει. 139,2. Οπότε θα δούμε μετά πόσο λείπει στην επόμενη. Αν δεν μπορούσα να το ζυγίσω, π.χ. αυτό που σας είπα με το tear, π.χ. είναι 139,2. Άμα βάλω αυτό το κολοκύθι που είναι πιο ψηλό, για να μπορέσω να το ακουμπήσω επάνω, το μηδενίζω και το βάζω επάνω, 139,2. Δηλαδή μπορεί να μην βολέψει σε αυτές τις ζυγαριές, καμιά φορά δεν βολεύει, άμα είναι μεγαλύτερο από την επιφάνεια της ζυγαριάς, να ζυγίσεις κάτι, οπότε βάζεις κάτι άλλο και το μηδενίσεις με το tail. Λοιπόν, 139,2,3. Λοιπόν, 139,2 ο γιατρός Χάρης και ο προράσος 148. Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε αξίρισμα, να τα αφήσουμε να στεγνώσουν και ξαναγυρνάμε εδώ για το τελικό αποτέλεσμα. Γεια σας Αρχόντι. Λοιπόν, μούλιασα και το προρασάκι λίγο, ελαφρώς, εντάξει, όχι πάρα πολύ, και το DR Harris και αυτό λίγο το μούλιασα, και τα δύο για να είναι δίκιο. Μούλιασα και την Owners Club εδώ στο αρθροπότηρο, είναι έτοιμη. Το υπόλοιπο setup, θα παίξω μπαλίτσα με Timor 13-20 σήμερα, πεταλουδίτσα, κάτσα να φορτώσω και λαμίτσα, μια ντόρκο τιτάνα στη δεύτερη χρήση της. Οπότε τι θα κάνω, έτοιμη. Οπότε θα κάνω πρώτα θα φορτώσω το προρασάκι στη μάπα, να δούμε ότι είναι όντως επαρκής η ποσότητα που πήρα για ένα ξύρισμα. Μετά θα το ξεβγάλω και θα ξυριστώ με το DR Harris, κανονικά, δηλαδή δεν θα το βγάλω, θα ρίξω το ξύρισμα. Απλά θα το κάνω τώρα έτσι για να, πώς το λένε, για να χρησιμοποιήσω και τα δύο σαπουνάκια, να δούμε το ένα που είναι triple milled, το DR Harris, και το προγασάκι που δεν είναι, να δούμε πόση ποσότητα φέρει για αυτά τα δύο. Pre-save δεν θα κάνω κάτι, γιατί ούτως ή άλλως θα είναι σαν να κάνω το προράσο pre-save για να το ξεβγάλω μετά ούτως ή άλλως, οπότε δεν θα κάνω, και after save μετά το DR Harris θα ρίξω ένα προράσο sandalwood, επειδή είναι sandalwood το DR Harris ούτως ή άλλως. Λοιπόν, κάτσε να βρέξω φάτσα έτσι ελαφρώς. Να κάνουμε μαρέγκα το ποδαρασάκι, το αδειάζω εδώ.
Αυτό ήταν με το προνασάκι. Θα μπορούσα να ξυριστώ και μου ό,τι έχει απομείνει στο πινελάκι να κάνω και το δεύτερο χέρι. Όπως βλέπετε εδώ έχει μπόλικο πράγμα εδώ μέσα. Να ρίξω και ένα δεύτερο χέρι. Οπότε πάω να ξεβγάλω. Να ξεβγάλω και τη φάτσα. Να ξεβγάλω πινελάκια, φάτσα κλπ. Να ξεβγάλω και το. Κάτι το ξεβγάλω τώρα 2 λεπτά το. Α αμαλακώνει και το. Και το περσιγόκι εδώ. Να αμαλακώνει και λίγο το γέννη. Λοιπόν, ξέβγαλα και το σαμπουνάκι, το προράσο και το γεσέ του. Είναι κομπλέ, θα το αφήσω να στεγνώσει τώρα. Μια-δυο μέρες για να. Πώς το λένε. Να το ψυγίσουμε να δούμε τι ποσότητα αφαιρέσαμε. Λοιπόν, πάω να ξεβγάλω και έρχομαι. Λοιπόν, αδέρφια, ξέβγαλα τη μάπα. Ξέβγαλα και το πινελάκι. Έτοιμο. Πάμε για τον DR Harris τώρα. Αδειάζω και τον DR Harris. Να το ξεμπλουμιάσω. Και πάμε φόρτωμα. Ωραίο πράγμα. Ξυρισματάρα. Έλαβε τέλος. Θα ρίξω και την προρασάρα. Προράσω σαν ταλγούντι. Λοιπόν, ωραία, φαστοθήκαμε. Λοιπόν, να ξεβγάλω. Πάω να ξεβγάλω το σαπουνάκι και αυτό. Να μην μείνει μέσα τίποτα. Πώς το λένε. Υπολείμματα. Λοιπόν, έτοιμο και αυτό. Το ξέβγαλα όπως ήταν, να τα αφήσω και αυτό να στεγνώσει, παρέα. Και τα δύο θα πάνε για στέγνωμα, θα μείνουν για στέγνωμα κάνα μια μέρα, δύο, το πολύ. Και θα τα ζυγίσουμε να δούμε τι παίζει. Λοιπόν, τα λέμε πάλι. Λοιπόν, αδέρφια, να είμαστε πάλι. Λοιπόν, έφερα τσουμπλέκια. Είμαστε έτοιμοι για να δούμε τι παίζει τελικά. Έχω φέρει τα σαπουνάκια μετά από 2 μέρες. Τελικά τα άφησα να στεγνώσουν 2 μέρες. Για να δούμε πόσο θα. Πώς το λένε. Για να δούμε πόσο θα έχουν χάσει. Οπότε ανοίγουμε το καλκουλατόρι. Και πάμε, θα τα ζυγίσω όπως είπα χωρίς καπάκια. Έχουν στεγνώσει τα σαπουνάκια. 2 μερούλες τα άφησα να στεγνώσουν καλά, να φύγει όλο το νεράκι. Και ο Δόκτωρ Χάρης,
Α, ωραίο, πήρα και τζούρα, σαν ταλγουντάκι. Λοιπόν, οπότε, χωρίς καπάκια, όπως το έκανε και πριν, είχαμε 148,4 γραμμάρια. Για να δούμε πόσο είναι τώρα. 145,4. Κάτσα να το βάλω 2-3 φορές να σιγουρευτούμε, γιατί εντάξει δεν είναι και τέρμα ακριβίας. Λοιπόν, 145,4. Δηλαδή το προρασάκι ήταν 148,4 πριν μείον 145,4. Έχει χάσει ακριβώς 3 γραμμάρια. Οπότε το προρασάκι χάνει 3 γραμμάρια στο ξύρισμα περίπου. Άρα αφού είναι 150 γραμμάρια το προρασάκι, άμα το διαιρέσουμε δια 3 γραμμάρια κάθε ξύρισμα, θα μας βγάλει 50 ξυρίσματα το προρασάκι περίπου. Εντάξει, τώρα θα βγάλει 60, θα βγάλει 45, θα βγάλει 55. Δεν είναι με ακρίβεια λέιζερ το η ποσότητα, απλά στο περίπου να ξέρουμε πόσο είναι το, πώς το λένε, περίπου αυτό το μπολάκι, πόσα ξυρίσματα βγάζει. Για να δούμε τώρα αυτό που είναι ο DR Harris, που είναι triple milled, τριπλής αλέσεως. Ο Harris είναι 138,4. Οπότε ο Harris είναι 138,4. Άρα 0,5,4, εντάξει δεν πειράζει, μέσο όρο. 139 ήταν πριν, 0,2 μείον 138,4. Όπα ο Χάρης, 0,8 γραμμάρια ο Χάρης. 0,8. Οπότε ο Χάρης είναι 100 γραμμάρια διά 0,8. Θα μας βγάλει 125 ξυρισματάκια ο Μεσχέ Χάρης. 125 ξυρίσματα. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι μύθος που λένε ότι τα triple milled, τα σαπουνάκια, μας βγάζουν εννοείται πιο πολλά ξυρίσματα. Εδώ φανταστείτε το προράσο είναι 150 γραμμάρια από τη μάνα του και ο Χάρης είναι 100 γραμμάρια. Οπότε με 50 γραμμάρια λιγότερο εμένο Χάρης, αλλά μας βγάζει πολλά περισσότερα ξυρίσματα, γιατί είναι σχεδόν τα τριπλάσια, έτσι, 125 ξυρίσματα περίπου, 130, πόσα θα βγάλει, πες 120 με 130 ξυρίσματα, στα 100 γραμμάρια, γιατί σίγουρα είναι πιο σκληρό σαπούνι από ότι ο, πώς το λένε, το προρασάκι που είναι πιο, και σχετικά σαπούνια τύπου προράσο που είναι πιο μαλακά. Οπότε αυτός είναι ένας τρόπος για να, επειδή δεν ξέρουμε σίγουρα κάθε σαπούνι αν είναι triple milled, αν είναι πιο σκληρό, αν είναι πιο μαλακό, εννοείται δεν το ξέρουμε, με αυτόν τον τρόπο μπορούμε κάλλιστα να βρούμε περίπου, εντάξει είπαμε όχι με ακρίβεια λέιζερ και χειρουργική ακρίβεια, περίπου ότι θα μας βγάλει το προρασάκι, ξέρουμε ότι θα μας βγάλει περίπου 50 ξύρισματα και ο DR Harris στα 100 γραμμάρια θα μας βγάλει 125 ξύρισματα. Στις κρέμες, εντάξει είναι, τα πράγματα είναι πάρα πολύ πιο εύκολα, έτσι, π.χ. Μια προράσο κρέμα π.χ. ή οποιαδήποτε κρέμα σε σωληνάριο, αν την ζυγίσετε πριν την χρησιμοποιήσετε, αυτή είναι 109 γραμμάρια, πολύ απλά τα ανοίγετε, δεν χρειάζεται δηλαδή να περιμένετε 2-3 μέρες να στεγνώσει, βάζετε στο μπολάκι την ποσότητα που βάζετε συνήθως, την κλείνετε, την ξαναζυγίζετε και βλέπετε τη διαφορά πόσα γραμμάρια χαλάσατε εκείνη την ώρα. Όπως επίσης, να π.χ. εδώ στο ο μαστρομπινιόλης π.χ. το σάνταλο Ιντιάνο που είναι κρέμα κρέμα, άμα το ζυγίσω, πόσο βγαίνει ο μαστρομπινιόλης, κάτσε πάρω το φως,
176 και 8, πες, 176 και 8, μείον, τώρα άμα πάρω μια ποσότητα, πες πόσο παίρνω τώρα, συνήθως στο ξύρισμα βάζω μια ποσότητα αυτή, περίπου ρε παιδί μου, λέμε τώρα, εντάξει, οπότε το ξαναζυγίζω, μείον 175,7, ίσον 1,1 γραμμάριο πήρα εδώ. Οπότε 1,1 γραμμάριο. Πόσο είναι ο μπινιόλης, είπαμε 175 γραμμάρια. Οπότε 175 δια 1,1 θα μας βγάλει γύρω στα 160 ξυρισματάκια ο μπινιόλης. Οπότε και αυτό, όπως καταλαβαίνετε, είναι, πώς το λένε, οικονομικό σαπουνάκι και ο μπινιόλης. 125 ξυρισματάκια, 159 ξυρισματάκια, 160 περίπου, μια χαρά μαγιά. Λοιπόν, αυτά αδέρφια μου, αυτό ήταν ο τρόπος ο δικός μου, περίπου υπολογισμός του κάθε σαπουνιού και κρέμας που έχετε, να δείτε περίπου πόσα ξυρίσματα θα σας βγάλει. Λοιπόν, φεύγουμε από τον πάγκο. Πάμε για ένα ξύρισμα. Χαίρεστε!